ιστορία του Viagra. Το μπλε χαπάκι που άλλαξε το σεξ για πάντα. Το Viagra κυκλοφόρησε στην αγορά πριν από 24 χρόνια, Απρίλιο, και το brand name του κέρδισε το λιγότερο πιασάρικο Sildenafil, όπως ονομάζεται η δραστική ουσία του φαρμάκου. Πριν από την κυκλοφορία του, υποτιθέμενες λύσεις για προβλήματα στήσης ήταν πρωτόγονες στην καλύτερη και επώδυνες στη χειρότερη. Ανάγνωση Ζήνα Γκουριώτη. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Το Viagra αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή χάπια στον κόσμο. Σκοπός του είναι να βοηθά τη στήση και η αποτελεσματικότητά του είναι λυτρωτική. Ωστόσο, άλλος ήταν ο στόχος των ερευνητών. Το Viagra γεννήθηκε τυχαία, ενώ οι ερευνητές αναζητούσαν ένα φάρμακο για την αρτηριακή πίεση και τις καρδιακές παθήσεις. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, οι ερευνητές της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer μελετούσαν τις δυνατότητες μιας νέας χημικής ουσίας, της Sildenafils. Την προορίζαν ως θεραπεία για την υπέρταση και τη στιθάνχη, δηλαδή του θωρακικού πόνου που προκαλείται από μειωμένη ροή αίματος και οξυγόνου στην καρδιά και σχετίζεται με στεφανιαία νόσο. Στόχος των ερευνητών ήταν το χάπι να διαστέλει τις αρτηρίες, ώστε το αίμα να κυκλοφορεί καλύτερα και ο πόνος να σταματά. Πειράματα σε ζώα έδειξαν ότι η Sildenafil μπορούσε να προκαλέσει διαστολή στα αγγεία της καρδιάς. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες δεν παρατηρήθηκαν. Όταν όμως οι κλινικές δοκιμές έφτασαν στους ανθρώπους, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το φάρμακο είχε ελάχιστη επίδραση στη στιθάνχη. Την ίδια στιγμή κάποιοι συμμετέχοντες εμφάνιζαν έντονη στήση μέσα σε 30 έως 60 λεπτά. Μια πολύ παρατηρητική νοσοκόμα τους αντιλήφθηκε ενώ εκείνοι προσπαθούσαν να κρύψουν την αμηχανία τους. Οι ερευνητές συνέχισαν τις μελέτες για τη θεραπεία της στιθάνχης. Ωστόσο, όλο και περισσότερες αναφορές για στήσεις καταγράφονταν στις δοκιμές που ακολουθούσαν. Η Sildenafil πράγματι προκαλούσε διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Όχι όμως στην καρδιά, όπως αρχικά πίστευαν οι επιστήμονες, αλλά στο πέος. Το Viagra κατοχυρώθηκε με δίπλωμα εύρεση τεχνίας το 1996. 2 χρόνια αργότερα, στις 27 Μαρτίου 1998, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε τη χρήση του στο γενικό πληθυσμό. Έγινε έτσι η πρώτη εγκεκριμένη από του στόματος θεραπεία για τη στιτική δυσλειτουργία. Το κόστος ήταν 8 με 10 δολάρια ανά χάπι. Η επιτυχία του μικρού μπλε χάπιου ήταν άμεση και η απήχησή του τεράστια. Μόνο τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του απέφερε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια στην εταιρεία. Ήταν κάτι πρωτοφανές για ένα φάρμακο τόσο νέο στην αγορά. Τα τέλη Μαρτίου 1999, οι πρώτες παρτίδες Viagra έφτασαν και στην Ελλάδα. Έρχονται συνέχεια και ρωτάνε για το πότε θα έρθει το χάπι. Νομίζω ότι το Viagra θα πουλήσει, είχε δηλώσει στον τύπο ένας φαρμακοποιός στο κέντρο της Αθήνας. Σε άλλο φαρμακείο της πρωτεύουσας, περίπου 60 άνδρες βρίσκονταν σε λίστα αναμονής για το φάρμακο με βάση τα δημοσιεύματα. Η ιστοσελίδα ozi.com υπολογίζει ότι το Viagra ευθύνεται για περίπου 5 δισεκατομμύρια οργασμούς. Πώς έφτασαν όμως σε αυτό το συμπέρασμα? Όπως είπαν, πάρτε τα έσοδα του Viagra από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της Pfizer και διαιρέστε τα με το μέσο κόστος ενός χαπιού, που είναι 30 δολάρια και θα ξέρετε κατά προσέγγιση πόσα χάπια καταναλώθηκαν. Λάβετε υπόψη σας ότι το χάπι λειτουργεί μόνο στους μισούς άνδρες, καθώς η κατανάλωση του χαπιού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα γίνει και η δουλειά. Τέλος, υπολογίστε ότι το 1/3 των γυναικών και το 80% των αντρών έχουν οργασμό κατά τη σεξουαλική πράξη. Απλό. Ας υποθέσουμε ότι η τιμή του Viagra έχει παραμείνει σταθερή και ότι τα ζευγάρια αυτά δεν θα μπορούσαν να έχουν σεξουαλικές συνευρέσεις χωρίς αυτό το μπλε χαπάκι. Οπότε, οι 5 δισεκατομμύρια οργασμοί είναι ένας υπολογισμός πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Σε ευχαριστούμε, Dr. Τερέτ. Τα Pod Radio του Pro News ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.